Το πνεύμα της αληθείας που ενεχώρω για τα πάντα πνεύμα της ημέρας και ο Θεός θα και σκήνωσουν και καθάρισουν μας από ασκήνωση και σώσουν αγαθεί τα ψυχά σημώ. Ευλογητός η Χριστέ ο φορές που φύγαμε από τον ναό που εορτάσαμε την κορυφαία εορτή της μοναστικής μας ιδιότητος. Βέβαια, η μεταμόρφωση δεν είναι κάποιο ιδιαίτερο στοιχείο της Αναστάσεως μας και της μεταμορφώσεως μας που έκανε ο Κύριος μας, αλλά για μας όμως είναι, ειδικά τους μοναχούς. Γι' αυτό εμείς είμαστε μοναχοί. Το στόχος, το κέντρο της μοναστικής μας ιδιότητος είναι ακριβώς να γίνουμε καθαροί την καρδία και να δούμε μέσα μας να επιλάμψουν οι θείες επαγγελίες ολόκληρες. Και όπως θυμάστε στο τροπάριο που ψάλαμε, αν το θυμάστε, λέγει το εξής: «Η το ύψη των αρετών διαπρέψαντες και της εν Θεού δόξης αξιοθήσονται». Αυτό τα λέει όλα. Άρα λοιπόν το κεντρικό καθήκον της παραστάσεως μας εν ταύτα, της πρακτικής μας ενεργίας στη μοναστική μας ιδιότητα, είναι να αποκτήσουμε το πλήρωμα των αρετών, που είναι η απόδειξη ότι για να μπουν οι αρετές, άρα βγήκαν τα πάθη. Εάν οι αρετές δεν έρθουν, άρα υπάρχουν τα πάθη. Είναι μέσα τα πάθη και δεν τα αφήνουν να μπουν. Επομένως, το καθήκον μας είναι να ρίξουμε τα πάθη δια της κατακτήσεως των αρετών και αμέσως θα μας δοθούν και τα χαρίσματα του πληρώματος των θείων επαγγελιών. Το ξέρετε αυτό. Όσοι γαρέλαβουν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Κοιτάξτε όμως να δείτε και την συνέχεια μέσα στις διηγήσεις και στην πρακτική μορφή της παρουσίας του Κυρίου μας. Βλέπετε, όταν παρεστάθη και βγήκε δημοσίως και ανέλαβε εμπειρικά και πρακτικά την ανάπλαση του ανθρώπου, βλέπεις πρώτα ξεκίνησαν από την πρακτική. Είδατε τι έκαμε? Απεσύρθη στην έρημο και ενίστευε. Προσέξτε το να δείτε πως είναι όλα με συνέχεια. Εκεί ενίστευε. Δεν του χρειαζόταν αυτού. Γιατί ενίστευε? Για να γίνει καθαρός στην καρδία. Αλλά ήταν ο χαράκτης της πραγματικής μεταμορφώσεως, της αναπλάσεως του συνόλου της ανθρωπίνης διαστροφής. Και ξεκίνησε, βλέπετε, πρώτα από την υποταγή. Έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου. Βλέπετε. Και μετά, αφού έγινε λυπήκος, ξεκίνησε και άρχισε πρώτα από την πρακτική μορφή. Ξεκίνησε από την νηστεία. Και αφού μέσω της νηστείας, της αγρυπνίας, της προσευχής, της ασκήσεως που έκανε, τρόπον τεινά, έγινε κάτοχος της υπερφής εγκαταστάσεως και άρχισε να θεραπεύει τα ανθρώπινα πάθη. Βλέπετε και τούτο μια εικόνα. Θεράπευσε το τυφλόν, το χολόν, το κυρτόν, το συγκύπτον, το δαιμονιόν, το λεπρόν. Τα θεράπευσε όλα. Και
Και αφού τα θεράπευσε, ανέβηκε στο όρος και μας έδειξε τι θα είμεθα στην αιωνιότητα, και μετά ανέβηκε στο πλήρωμα της αυταπαρνήσεως του Γολγοθά και πλήρωσε το χρέος. Όλα τούτα για μας είναι οι δογματικές αιχμές, τις οποίες απόλυτα μας ενδιαφέρουν. Γι' αυτό μας ήλκησε ο πίσω του και μας έφερε αυτός εδώ, εν η παλικαριά μας, και γι' αυτό παραμένει μαζί μας. Αλλιώς ήταν αδύνατο να μείνουμε ήδη. Με αυτόν ακριβώς τον σκοπό, για να αντιγράψουμε όλη αυτή τη μορφή, για να μας χαρίσει αυτά για τα οποία ήταν η απόφαση του όταν έδωσε και σε μας αυτή την κρίση, αυτή την έλξη. Λοιπόν, άρα μην ξεχνάτε, πατέρες, όπως αυτό που κάθε μέρα θυμίζομαι, μην βαρύνεστε, το νόημα είναι τούτο. Και πρέπει να βάζουμε σταθμούς και μέτρα και ελέγχους κάθε μέρα, για να διαπιστώνουμε ότι πράγματι κάτι κατορθώνουμε. Έτσι δεν γίνεται παντού. Και ακόμα και στη μάθηση και στα γράμματα. Δεν είναι έτσι που γίνεται. Πώς καταλαβαίνει το παιδάκι από τη στοιχειώδη εκπαίδευση, αναβαίνει υψηλότερο στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο και μετά και φτάνει στο πτυχίο. Και εμείς ακριβώς, για να γίνεται όμως τούτον, όπως είπα, απαραίτητο στοιχείο είναι ο προγραμματισμός. Μην το ξεχνάτε αυτό. Συνέχεια μην ξεχνάτε, αυτός είναι ο στόχος. Παραπάνω από κάθε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα. Διότι η υπόλοιπη ανθρώπινη δραστηριότητα είναι για την επιτυχία του κόσμου τούτου. Και αν τη χάσουν, έχασε την επιχείρηση Α, Β, Γ, Δ. Πήρε κάποιον άλλη. Εμείς όμως δεν ξεκινήσαμε γι' αυτά. Ξεκινήσαμε ακριβώς να γίνουμε καθαρή την καρδία για να κατακτήσουμε τον Θεό και να πάρουμε τη σφραγίδα επισήμως της υιοθεσίας, ούτως ώστε να ονομαστούμε πράγματι και ονόματι Υιοί του Πατρός και αδελφοί του Υιού. Να κατακτήσουμε, να κληρονομήσουμε εκείνα τα οποία επιθυμούν άγγελοι παρακύψη. Πρέπει συνεχώς αυτό να το περιστρέφετε μέσα σας, για να μην ο μαρασμός και οι διάφορες μορφές των αλλοιώσεων και των τροπών, δυστυχώς μετά την πτώση αποκτήσαμε μόνιμη αυτή την δυστυχία, να βρισκόμεθα συνεχώς υπό την επίδραση των αλλοιώσεων και της τροπής, να μην πω και της ντροπής ακόμα. Επειδή αυτά υπάρχουν, συνεχώς θα είμαστε ξυπνοί. Διότι όπως είπα, δεν θα χάσουμε να πούμε επιχείρηση, λεπτά ή κάτι άλλο. Χάνουμε αυτό. Και αυτό που χάνουμε, κοιτάξτε, δεν είναι ανθρώπινη εκλογή, όπως κάνουν οι άνθρωποι της κοινωνίας. Κάνουν μια εκλογή μόνοι τους που μπορείτε να είναι λαθασμένοι. Μα εμείς δεν κάνουμε ανθρώπινη εκλογή. Εμείς κάνουμε αυτό που αποφάσισε για μας ο Θεός, που δεν κάνει λάθη. Αποφάσισε ο Θεός λόγος ότι χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν, ουδείς έρχεται πρόσμε η μη ο πατήρ επέμψας με ελκύσει αυτόν. Η θεία απόφαση να μας βάλει στην μερίδα του κλήρου των Αγίων, γιατί μας ετοίμασε. Υπάγω ή να ετοιμάσω ημίν τόπον, βλέπετε, και πάλι να ελέψουμε ή να παραλείψουμε εμάς. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πραγματικότητα, μην τα ξεχνάτε. Συνέχεια αυτός είναι ο σκοπός μας και γι' αυτό καθόμαστε εδώ και λειτουργούμε με μαθηματική ακρίβεια. Των πρακτικών τρόπων τούτων, όπως είπα, όπως ο Κύριος μας ξεκίνησε από την πρακτική και θεράπευσε τα πάθη. Δεν είμαστε κι εμείς τυφλοί. Όταν έχουμε μέσα μας εμπαθείς διαθέσεις και πονηριές, δεν σημαίνει ότι ο νους μας δεν βλέπει καλά. Όταν τα πάθη μας λειτουργούν μέσα μας, δεν είναι εκείνα που μας κάνουν να διαφοροποιούμεθα. Και άνθρωπος εν τιμή ο νους είναι, και λέει. Παρασυνευλήθη της χτίνες ή της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Όταν λειτουργούν τα πάθη μέσα μας, ακριβώς αυτό είναι. Γι' αυτό λοιπόν καθόμεθα εδώ, συνέχεια να είστε προσεκτικοί. Η βάση είναι τούτη, κάθε μέρα το λέμε. Μην βαρένεστε να το ακούετε. Η βάση είναι η εκκοπή του θελήματος. Άμα η εκκοπή του θελήματος εφαρμόζεται και εφαρμόζεται πρακτικά υποταγή και υπακοή, τότε βρίσκεται η ταπείνωση και η αγάπη. Αυτά ύστερα, όταν εφαρμόζονται, ξυπνούν τον ζήλον και την θέρμη
και δεν θέλει κόπον ο άνθρωπος. Σηκώνει ο ζήλος και η θέρμη σηκώνει αυτή του βάρους. Μετά ύστερα ξυπνά ο νους και γυρίζει την αίσθηση. Έχει την αίσθηση της αγάπης του Χριστού και τότε αρχίζει την άνοδο του πλέον. Αρχίζει να βλέπει αισθητά ότι πλησιάζει στη μεταμόρφωσή του, να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωή. Καθώς εφοράσαμε την εικόνα του χωρικού, θα φοράσουμε την εικόνα του επουραλίου και έτσι θα καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωή. Αυτό είναι το επάγγελμα μας, πατέρας. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Δεν πρέπει να το χάσουμε. Αλλή μόνο να το χάσουμε. Δεν θα υπάρχει δηλαδή περιγραφή της ζημιάς που θα έχουμε πάθει. Αλλά μην γίνεται να γίνει αυτό. Γιατί να γίνει, αφού είναι μαζί μας ο Θεός. Έχουμε τόσες αποδείξεις. Αν δεν ήταν ο Θεός μαζί μας, μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε. Τίποτα. Όλοι μας με προθυμία, με ζήλον, προσέχετε καθένας. Προσέχετε καθένας τι κάνει και τι λέει. Να ξέρετε και τούτο ότι, όπως είπα πρωτήτερα, είναι σύνδρομες μαζί μας και απαραίτητες οι τροπές και οι αλλοιώσεις. Να μην τρομάζετε όταν τις βλέπετε. Όπως είναι οι καιρικές συνθήκες. Είδατε πρωτήτερα, ενώ είναι Αύγουστος τώρα, μέσω του Αυγούστου, πρωτήτερα βροντές, αστραπές, αέρας, βροχή, κακό, σαν να ήταν Γενάρης. Πού το έμεινε, πέρασε. Έτσι είναι οι μορφές των τροπών και των αλλοιώσεων. Μετά την πτώση, επάθαμε διαστροφή, αποκτήσαμε εγκυμένη διάνοια, ανεπίτα πονηρά, μπήκε μέσα μας φυσιολογικά ο λόγος της πονηρίας και της διαστροφής. Και έτσι έχουμε συνεχή πάλι. Καταλάβατε, δεν πολεμάει μόνο ο Σατανάς. Και η ίδια η διεφθαρμένη μας φύση ακόμα γίνεται φορεύς αντιστάσεως. Δεν ακούει. Δεν πείθεται. Όμως, επειδή έχουμε μαζί μας τη σύμπραξη, την ενέργεια της Θείας Χάριτος, δεν θα φοβούμεθα. Ότι μη ζωνή είναι ο εν ημίν εν το κόσμο. Και έχουμε και τα παραδείγματα των προγενεστέρων αδερφών και πατέρων μας, οι οποίοι και αυτοί σαν και εμάς ήταν, ζήσαν σε αυτό το περιβάλλον και όμως βλέπετε δεν τους εμπόδισαν τούτα όλα που προφασιζόμεθα εμείς ότι μας εμποδίζουν. Κατόρθωσαν δια της Χάριτος και έγιναν πράγματι καθαρή την καρδία και πέτυχαν το ζενίθ της υιοθεσίας. Και τώρα τους παρακαλάμε με δάκρυα και τους χρωματίζουμε τις μορφές τους να καταδεχθούν να κάνουν μια πρεσβεία, μια νοικεσία για μας. Λοιπόν, όλα τούτα είναι οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι μας βοηθούν όταν στεκόμεθα καλά, όταν σκεπτόμεθα καλά, όταν λειτουργούμε λογικά. Πάλι είναι επανέρχομαι. Η βάση είναι ο προγραμματισμός. Χωρίς προγραμματισμό δεν γίνεται τίποτα. Διότι ο άνθρωπος είναι διεστραμμένος. Θα επιμένετε στο προγραμματισμό. Επιμένω και εμπειρικά σας μιλάω. Γιατί εγώ έζησα κοντά στο γέροντά μας, του οποίου το ιδιαίτερο, το ιδιάζον του χαρακτήρους ήταν η επιμονή εις τον αυστηρό χαρακτηρισμό. Και αυτό είναι που τον ανέβασε και είναι αυτός που είναι. Και εμείς παίρνουμε ελάχιστα από τα περισσέματα του και στέκουμε. Βλέπετε. Άρα είμαστε αναπολόγητοι εμείς. Διότι δεν είμαστε το καιρό εκείνο που είχαμε ακούσει κάποτε από κάποιους. Ζήσαμε κοντά στους γίγαντες αυτούς της ιστορίας τώρα και είδαμε πρακτικά τον τρόπο της επιτυχίας. Δεν δικαιούμεθα λοιπόν να έχουμε αποτυχίες. Γι' αυτό επιμένω στον προγραμματισμό. Πέραν του προγράμματος που υπάρχει του κοινοβίου, θα έχετε πρόγραμμα στον εαυτό σας ο καθένας. Διότι βλέπετε δεν μοιάζομαι. Ενώ είμαστε όλοι άνδρες, είμαστε όλοι άνθρωποι της ίδιας φύσεως, εν τούτης δεν μοιάζει ένας με τον άλλο. Έχουμε διαφορά. Αυτό υπάρχει και στον ηθικό τομέα, όχι μόνο στον εξωτερικό, το φαινόμενο. Γι' αυτό λοιπόν, για να αναχαιτιστεί μέσα μας ο δρόμος και ο νόμος της διαρροής, χρειάζεται αυστηρός προγραμματισμός. Έτσι είναι. Άμα τούτο το κάνετε και συνεχίσετε όπως είπα με βάση πάντοτε, πως έχετε το θέλημα. Αν γίνεται το θέλημα, μην πλανάστε. Μην πλανώ μοναχέ ότι ένισε σωθήνε δουλεύοντα ειδονή και καινοδοξία. Η καινοδοξία ακριβώς. Τούτο είναι το θέλημα. Και το λένε οι καθηγητές του πνευματικού νόμου. Μην πλανάστε. Εάν μέσα σου επικρατεί
και ανοδοξία και φιλιδονία, μη έχασες τον κόμμα σου. Η καινοδοξία, το θέλημα, αυτό είναι. Συνέχεια να κάνετε ανασκόπηση, κάθε δύο. Όπως οι πατέρες μας δεν πείτε που τα διαβάζουμε. Οι μεγάλοι πατέρες, οι κορυφαίοι. Ο Μέγας Αρσένιος έλεγε σαν ευχή στον εαυτό του. Αρσένιε, φώναγε στον εαυτό του. Δύο εξήλθες. Αρσένιε, τι κάνεις εδώ. Τι γυρεύεις εδώ. Γιατί είσαι εδώ. Βλέπετε. Και συνέχεια διέγαινε τον εαυτό του. Τι σημαίνει τούτο. Δεν σημαίνει την αυστηρότητα του προγραμματισμού. Βλέπετε. Αυτό είναι. Έκανε σαν ευχή να φωνάζει στον εαυτό του. Άλλος πάλι έκανε σαν ευχή την αυτομεμψία. Κατάλαβες. Και έλεγε, πολύ σε έβλεπε κάτι και κινούτο μέσα του το δικαίωμα να κρίνει, έλεγε, γερό, κοίτα την πορνεία σου. Άντε και κράταγε τον εαυτό του. Έκαναν δηλαδή υπομνήσεις, δηλαδή μερικές και τοπικές, για να μπορούν να συγκρατηθούν. Βλέπετε λοιπόν τη σημασία του προγραμματισμού. Αυτή είναι. Και ειδικά εμείς πάλι επανέρχομαι. Μα είναι αλήθεια. Επειδή η ρίζα μας, ο γέροντάς μας, αφήσαμε μαζί του και τον είδαμε. Δηλαδή, πόσο να απολογητή είμαι. Βέβαια, φτάνουν και οι παραγγελίες των πατέρων μας, των προγόνων, αλίμονο. Δεν είναι ψέματα. Αλλά το ίδιο που να ακούσεις το καιρό εκείνο κάτι από το να βλέπεις τώρα μπροστά σου ένα ζωντανό παράδειγμα. Έτσι είναι λοιπόν. Γι' αυτό έτσι να επιμένετε. Μην ξεχνάτε. Ο άνθρωπος καταραίει. Είναι φύση τέτοια. Μετά την πτώση είναι ο άνθρωπος, είναι θύμα της επιρροής. Και επομένως επιδρά πάνω του το περιβάλλον, η επιρροή, η κατάσταση των γεγονότων και το παρασκευή. Το μόνο σωσίλιο είναι η αυστηρότητα του προγραμματισμού. Πάντα ήμουν έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει. Βλέπεις τι ωραία που το ερμηνεύει. Σαν άνθρωποι μπορεί να επιβάλλει, μα ό,τι θέλουμε δεν κάνουμε. Κάνουμε. Αλλά συμφέρει. Αφού δεν συμφέρει, ούτε εξουσιαστισόμεθα υπότινο. Βλέπετε. Αυτό είναι. Λοιπόν, συνέχεια, γιατί εμείς άσκοπα δεν εφησιάσαμε την προσωπικότητά μας. Άσκοπα δεν βρεθήκαμε εδώ και έναν λόγος παραπάνω. Γιατί δεν το κάναμε εμείς να πει κανείς ότι ήταν εκλογή δική μας και μπορεί να κάνουμε λάθος. Δεν είναι εκλογή. Εδώ είναι ευλογία επουράνιος, η απόφαση της μακαρίας τριάδος του Θεού που δεν γίνεται λάθος. Επομένως δεν δικαιούμεθα ούτε να το συζητούμε, ούτε να το παραβλάψουμε, ούτε να το αμελήσουμε. Πρέπει να το πετύχουμε. Διότι αλίμονο σε εμάς δεν θα υπάρχει σύστημα να περιγράψει τη ζημιά μας που θα πάθουμε. Να ασχολείται ο Θεός για μας, να μας βγάλει από τον κυκαιώνα της ματαιότητος και να μας φέρει μακράν από τα αίτια και να μας δώσει όλες τις προϋποθέσεις της επιτυχίας και για μια βλακεία να χάσουμε. Ποιος θα το περιγράψει αυτό? Δεν είχε περιγραφεί. Λοιπόν, έτσι αγαπητοί πατέρες, έτσι. Λοιπόν, όλοι σας, ο καθένας, να διαγείρεται ένας τον άλλον με αυτόν τον τρόπο. Με ζήλο, με επιθυμία, με προθυμία, με ενότητα μεταξύ σας. Προσπαθείτε πολύ. Να μην υπάρχει μέσα σας διαφωνία. Γιατί, κοίταξε, είμαστε αδερφοί όλοι μας. Να, δεν μόνο τούτον. Βλέπετε, είναι και το έμβλημά μας. Βλέπεις ο αρχηγός της σωτηρίας μας, ο πατέρας μας. Εν τούτο γνώσονται ότι εμείς μαθητές είστε, εάν αγάπη έχετε να λύγεις. Και πουθενά δεν επιμένει μόνο σε τούτο. Εν τέλω με ημίν. Ουδέποτε ο Πανάγαθος επευλήθη στην ανθρώπινη οντότητα. Τα άφησαν όλα στην ελευθερία. Τούτο όμως το επιμένει. Διότι είναι το κεφάλαιο. Αυτό είναι η αυτοαγάπη. Εντολήν και νυν δίδομαι ημίν, εν τέλομαι ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους. Βλέπετε, και μετά ύστερα πάει παρακάτω ακόμα. Και ερχόμεθα στους συγχρόνους μας πατέρας, στις ημέρες μας. Λέμε τον Άγιο Σιλουανό, στη Ρωσία, ένα γράμμα το παιδί που ήταν κι αυτός. Και έρχεται και συνέχεια κραστά πλέον. Μη πλανάσαι, αν δεν συγχωράς τον εχθρό σου, αν μισάς τον εχθρό σου ότι είσαι χριστιανός. Βλέπετε. Όλα τούτα τι σημαίνουν? Να είστε προσεκτικοί, γιατί ο διάολος, όλη του η δύναμη του διάολου είναι να διασπά την ενότητα. Ο Υιός του Θεού ήρθε να ενώσει τα διεστώτα.
και ο διάολος είναι να διασπά τα ενωμένα. Αυτό είναι. Με τις μικροπαρεξηγήσεις μεταξύ μας. Βρίσκεται αφορμή να μας βάζει να κρίνουμε ένα στον άλλο. Και δε τι κακό είναι τούτο. Ενώ οφείλουμε να τα ψυχάσουμε και των αδελφών ημών τι φαίνε. Συνέχεια ο καθένας οφείλουμε να πεθαίνουμε εμείς για να ζήσει ο άλλος. Δηλαδή να γίνουμε θα εμείς τέτοια θυσία να σημειώνουμε τη λεψάρα του. Αντί να το κάνουμε αυτό από την άλλη που κατηγορούμε. Και τον αποστρεφόμε. Πράγματα που δεν το κάνουν οι δαίμονες που είναι η πηγή του κακού. Βλέπετε όλα τούτα συνεχώς σας τα υπενθυμίζω να μην τα ξεχνάτε. Ότι είναι το καθήκον μας. Γιατί είμαστε εδώ. Και εμάς το καθήκον μας σε κάτι παραπάνω από όλα τα άλλα. Διότι άλλοι αν αποτύχουν κάτι, έχασαν ένα κεφάλαιο. Και έκαναν κάτι άλλο. Μα εμείς θα χάσουμε τη σωτηρία μας και μας πάρει ο διάολος. Ποιος μπορεί να περιγράψει τη ζημιά. Ίστα, έχουμε ένα άλλο καιρό. Τούτος είναι ο καιρός. Τούτος ο ελάχιστος χρόνος που είναι κοντά σε ένα πέραν το σύνδεση αιωνιότητος. Τι είναι ο χρόνος που ζούμε εμείς εδώ. Να στα αγώνα μέσα στη θάλασσα είναι. Αν τη χάσουμε θα τη ξαναβρούμε. Γι' αυτό λέει ο Κύριος μας τι δώσει τι αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Εάν ακόμα του δώσουν και όλο τον κόσμο. Τίποτα δεν είναι. Όλα τούτα τα λέω έτσι με τέτοιον τρόπο τραγικό για να ξυπνήσω μέσα σας περισσότερο του ενδιαφέρον και να ξεκινήσετε με πιο ζεστό ζήλο, με πιο ζεστή απόφαση. Λοιπόν, και να ξέρετε και τούτο, πάλι δεν παρέρχομαι, ότι υπάρχουν οι αλλοιώσεις και οι τροπές. Μην τις φοβάστε όταν τις βλέπετε. Οι αλλοιώσεις και οι τροπές είναι πολύμορφες. Είναι και οι φυσιολογικές που γεννούνται, είναι και αυτές που κάνει ο διάολος. Είναι και αυτές που κάνει το περιβάλλον. Ακόμα και οι καιρικές συνθήκες, λένε οι πατέρες, δημιουργούν αλλοίωση. Ακόμα και η δίαιτα. Μπορεί να φας κάτι να σε βλάψει και να σου κάνει άλλο κάτω. Κοίταξε, κοίταξε. Πόσοι παράγοντες είναι έτοιμοι να επιβουλέψουν την ισορροπία μας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και όταν τα βλέπουμε όλα τούτα, καταφεύγουμε αμέσως εις τον δυνάμενον σώζει. Δεν λέει. Επικάλεσε με εν ημέρα θλίψεως σου και εξελούμεσαι. Μας προκαλεί. Είδε. Ετείτε και λείψεστε. Ζητείτε και ευρύσετε. Κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Μόλις αισθανθείτε μια μορφή αδυναμίας, ένα εμπόδιο, φωνάξετε τον αυτό που στέκεται εσύ δίπλα μας. Ιδουέστηκα εις την θύρα λέει και κρούω. Όσοι μου ανοίξει ελεύσουμε και συνδυπνήσουμε το αυτού. Αυτός το λέει μόνος. Ανοίξετε του να μπει. Αυτός είναι η θύρα. Η ίδια η θύρα. Και η οδός. Η ίδια είναι. Και η αλήθεια. Και η ζωή. Και η ανάσταση. Και το φως. Όλα είναι αυτός. Προκαλέστε τον. Φωνάξετε τον. Όταν βλέπετε δυσκολία, γιατί δεν τον φωνάζετε. Θυμάστε το παράδειγμα εκείνου του γίγαντος που έπλεκε τα ζυμπήλια του και πήρε ο διάβολος και του άρπαξε τα αυτά τα βούλα που έπλεκε. Δεν είπε τίποτε, θαύμασε την ανέδεια. Μετά του άρπαξε και το ίδιο το εργαλείο. Πάλι θαύμασε την ανέδεια που πήρε ο Σατανάς. Μετά άρπαξε και το ίδιο που το χέρι του μας. Και μόλις τον άρπαξε, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, αμέσως έρχεται ο Χριστός. Του λέει, μα τον άφηκες και μου κάνει εσύ. Του λέει, γιατί μου φώναξες πολύ τώρα. Και τον άφηκες και εσύ. Να, μόλις μου φώναξες, είπα. Δεν κουράζεται αυτός. Γιατί δεν το φωνάζετε. Να είναι κοντά μας. Να μας δίνει δύναμη. Σας έρχεται απορία. Σας έρχεται δυσκολία. Δεν το φωνάζετε αυτόν να τα λύσει όλα. Πάντα δυνατά το πιστεύονται. Έτσι είναι. Συνέχεια. Πάλι δεν επανέρχομαι. Από την αρχή πάλι. Με βάση την υπακοή. Την ακοπή του θελήματος. Με βάση τη μνήμη του Θεού με την ευχούλα. Και με βάση την αυτομεμψία. Γιατί η αυτομεμψία καταστρέφει τον όλεθρον του δικαιώματος. Το δικαίωμα είναι τούτο που γεννάται μέσα μας. Γιατί. Γιατί να μου το πει. Γιατί να μην μου το δώσει. Μπαίνει η κατάρα. Το γιατί. Λοιπόν αυτό το γιατί δεν καταστρέφεται τόσο εύκολο με κανένα άλλο μέσο. Μόνο με την αυτομεμψία. Κρατάτε την αυτομεμψία και ρίχνετε αυτό. Κρατάτε την ακρίβεια της υπακοής και βρίσκεστε ταυτοχρόνως ταπεινοί και αγαπητικοί. Και μετά ξυπνάει ύστερα η χάρις το νου
και αρχίζει από εκεί η επίκληση η συνεχής του ονόματος του Κυρίου μας. Βλέπετε, αυτά τα λέμε πάντοτε και μην βαρανέστε που τα ακούετε συχνά, γιατί είναι η βάση σε αυτή. Αυτό είναι το επάγγελμα μας, για. Δεν είναι έτσι? Είδατε αυτούς που κάνουν είτε στα σχολεία που πηγαίνουν, είτε και οι στρατιώτες που πολεμούν. Είδατε με πώς σπεδεύουν και με πόσο τους διδάσκουν την ακρίβεια αντιδραστή για να πετύχουν. Και αν δεν πετύχουν αυτοί, δεν θα χάσουν τίποτα. Δεν είναι. Τότε που θα χάσουν, δεν τα ξαναβρίσκουν πάλι. Άμα εμείς θα χάσουμε όμως, τι θα χάσουμε? Θα χάσουμε τη σωτηρία μας. Τι θα πούμε ύστερα, για. Γι' αυτό βιάζεστε στη μνήμη του Θεού. Βιάζεστε, προσέχετε το θέλημα. Να προσέχετε τις αλλοιώσεις που έρχονται. Και οι αλλοιώσεις που έρχονται φέρνουν διάφορες μεταβολές. Στα καλά καθούπερα που είναι ο άνθρωπος, έξαφνα πέφτει μια αλλοιώση μέσα του και τον πιάνει μια ακυρία που δεν θέλει να κινηθεί. Νομίζω ότι όταν περπατήσει θα κουπούν τα πόδια του. Και είναι ψέματα. Θυμάμαι ένα λόγο του μεγάλου Παχωμίου, που κάποτε στα καλά καθούμενα τον έπτυξε πυρετός. Και μια εβδομάδα έφρισε από τον πυρετό. Κατάκητος, ούτε έφαγε ούτε. Και έκανε υπομονή. Έκανε υπομονή, μετά προσευχόταν να δούμε τι ήταν και μετά πέρασε αυτό. Μόλις επέρασε, φωνάζει το καλογέρο και λέει: Πολυρό πνεύμα επίση του τον τέκνο, λέει. Δεν ήταν φυσικό. Ο διάολος τον έκανε. Άθετο. Κοιτάξτε, αυτό τον γίγαντα. Το πατέρα του μοναχό. Και δεν του έκανε. Βλέπετε. Και σε εμάς συμβαίνει κάτι. Ου, αρρώστησα τώρα. Ου, αδιαθέτης. Ου, α, δεν είμαι για τίποτα. Θα πάρω ξεπλώ. Να μου φέρουν τους αείμους στο κελί. Έτσι. Και πού γίνεται αυτό το πράγμα? Είμαστε μοναχοί, παιδιά, είμαστε στρατιώτες. Τι κατάσταση του τύπου. Άμα σε βλέπω ο διάολος και έχεις τόσο εύκολα πέφτεις και παραδίδεσαι, εσύ είσαι για πόλεμο. Μα αφού είμαστε στη γραμμή του πυρός. Κατάλαβες. Έτσι, να είστε ανδροί. Γιατί εμείς είμαστε ανδροί, ξέρετε γιατί? Γιατί έχουμε την δύναμη να συγκινήσουμε την θεία δύναμη όλοι. Και το κλειδί είναι η πίστη. Πάντα δυνατά το πιστεύονται. Αρπάξετε την πίστη και φωνάξετε τον Χριστό μας. Φωνάξετε τη μανούλα μας. Πού είναι ζωντανή? Μα δεν την παρακαλάμε εμείς κάθε μέρα. Τι τη λέμε? Πάμε, δεν λέμε μια παράκληση εκεί. Και κοιμούμεθα κιόλας. Αν το λέγαμε και τι το λέμε. Και πάει στην Ουκρανία, και πάει στη Ρουσία, και πάει στην Κρήτη, και πάει. Και πάει και θεραπεύει. Γιατί τη είπαμε και πάει. Για μας είναι εκεί. Είναι το πράγμα δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν τη στέλνουμε και πάει στην τετραπέρα των και θεραπεύει τον κόσμο και εμάς που είμαστε εδώ και την υπηρετούμε από εμάς, αυτή μας έφερε εδώ. Εμάς θα μας παρέτησει. Μα θέλει λίγη πίστη. Έτσι λέει. Άμα επικαλείσαι με πίστη την αγαθότητά της, τότε φεύγει αυτή. Που σαν γλώσσα είναι από πάνω μας. Έτσι, πατέρες, έτσι. Όταν κρατάτε την ακρίβεια είναι αυτή. Όταν είστε έτσι προσεκτικοί. Και πάλι επανέρχομαι να σας θυμίσω τη σημερινή εορτή. Ο στόχος εμάς τους μοναχούς είναι ακριβώς η μεταμόρφωση. Επιμένουμε να δούμε να πεντεύθεν. Να πεδούμε να πεντεύθεν που είμεθα. Το δείγμα της μεταμορφώσεως μας. Σε εμάς το δείγμα της μεταμορφώσεως μας είναι τούτο. Όταν βλέπουμε ότι τα πάθη τα οποία είχαμε μαζί μας άρχισαν και χάνονται. Πέφτουν. Και εκεί που είναι η αίσθηση της χάρητος που άλλοτε κουραζόμεθα, τώρα με τόση ευκολία το κατέχουμε και το κρατούμε. Να λοιπόν και μεταμόρφωση και σε εμάς. Μέσα μας να γεννηθεί η αίσθηση πλέον. Πώς να σας πω να το καταλάβετε. Εύχομαι να τεσταθείτε όπως σας το λέω τώρα. Πώς γίνεται η αίσθηση της Αγίας Θείας? Πώς ξέρετε ότι είναι η μάνα σας αυτή? Και θέλετε να σας το πει κάποιος χημικός? Κάτι παραπάνω γίνεται μέσα μας. Ότι ο Χριστός μας είναι ο πατέρας μας. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή. Ο μοναχός είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Τίποτε άλλο δεν είναι. Και αν δεν αισθανθούμε εμείς μέσα μας αυτά, ποιος άλλος? Εμείς που είναι το επάγγελμα μας αυτό και θυσιάσαμε όλο το είναι μας μόνο γι' αυτό. Δεν το δικαιούμεθα εμείς? Ποιος το δικαιούται τότε? Μόνο εμείς. Για να το μεταδώσουμε και στους υπολείπους. Εμείς είστε το φως του κόσμου. Εμείς είστε το άλας του κόσμου. Εμείς είμαι θεία. Έτσι ο Θεός μας έχει τάξει. Μας έχει προορίσει. Μας έχει φέρει.
Έτσι είναι οι πατέρες, έτσι. Γι' αυτό βιάζεστε, παρακαλώ, έτσι. Και τώρα με την ευθύμηση ακριβώς της εορτής που εορτάσαμε, με νέες αποφάσεις πλέον, και τώρα είναι και η Σαρακοστή της Παναγίτσας μας. Τώρα που με ζήρων την παρακαλάμε και κάτι παραπάνω θα μας δώσει τώρα. Σαν η μανούλα μας τώρα να την επιμένουμε τώρα. Και τώρα αύριο που θα είναι η εορτή της, που θα εορτάσουμε την κοιμησία της. Αυτή την ημέρα είδατε το βραβείο που έδωσε στο γέροντά μας, στη ρίζα μας. Να το αποδείξει εκείνα που του έλεγε όταν αγωνιζόταν και χαμέ το θάρρος του, διότι ήταν μόνος του, δεν είχε καμιά βοήθεια. Δεν είχε κάποιον να τον παρηγορήσει όπως έχετε εσείς. Και όλοι τον έδειχναν με το δάχτυλο και λένε ο τρελός, ο πλανεμένος. Δεν είχε παρηγοριά. Και πήγαινε αυτή και του έλεγε, μα δεν σου είπα να έχεις την ελπίδα σου σε μένα. Και να του αποδείξει ύστερα ότι έλεγε αλήθεια. Την ημέρα της κοιμήσεώς της τον πήρε. Ήταν στην εκκλησία, έψαλε το τρισάγιο. Της κοιμήσεώς της. Έψαλε το τρισάγιο. Τα είδαμε τώρα. Να αυτή είναι και σε εμάς. Σε αυτήν μας έχει παραδώσει. Και γι' αυτό αυτή μας άνοιξε και ήρθαμε εδώ. Στο Ματωπέδι δεν είπαν η καρδιά μας. Αν δεν ήταν αυτή με τις ευχές της ρίζας του παππού στο Ματωπέδι, παιδιά, ούτε σαν προσκυνητές δεν μας έφυναν εμάς. Γιατί κατά κόσμο εμείς είμαστε μικροί και ευτελείς. Είναι αλήθεια αυτό. Και επομένως δεν δίνουν τα μεγάλα πράγματα στους μικρούς και τους ευτελείς. Αλλά μας τα έδωσε αυτή. Γιατί και την υπόσχεση που υπήρχε στο γέροντα. Και την υπόσχεση που μας είπε ο ίδιος. Θυμάμαι σαν τώρα. Μια φορά που ήταν έτσι σύμνος και σκεπτικός και μια στιγμή ήρθε στον εαυτό του, έκανε ένα μικρό σαν στεναγμό, έτσι σαν μια ανακούφιση. Και λέει, κανένας από τη συνοδεία μου δεν θα χαθεί. Του είπε με μια βεβαιότητα. Μπήκε μέσα μου και το αισθάνθηκα. Βλέπετε, τούτα είναι ζωντανά. Γιατί το είπε, μήπως κάνει χαρτίρια ο Θεός? Όχι, ακριβώς γιατί ξεκίνησε με αυτό το τόπο, με αυτό το ζήρο. Εκράτησε με αυτόν τον προγραμματισμό αυτή την αρχή και μας την έριξε. Και την είδαμε ολοκληρωμένη στο πρόσωπό του. Λοιπόν, άρα ανήκει και εμάς. Αυτός είναι που μας έταζε ότι δεν θα μας αφήσει και να το απέριξε. Αυτό είναι που μας έφερε εδώ. Εδώ όταν ήρθαμε εδώ, στο Ματωπέδι, και κάτσαμε κάπως στο γερό, εμείς, μισή ήταν, με τον πάτερ Αθανάσιον, ήταν επίσημα γραμμένοι. Εγώ με τους υπολείπους θα ήρθαμε επικουρικοί. Εμείς δουλεύαμε τζάπα. Μετά αφού έβλεπα τι σκρινούνταν τα γεροντάκια, οι άλλοι από όξο τους έβαζαν. Και μας ήθελα. Μίλησα και λέω, ρε παιδιά, μήπως να φύγουμε. Και τότε είδαμε τον γέροντα, μισοστασίδι του ηγουμένου, του μαππού, φυσικά. Και λέει, δεν θα φύγετε από εδώ. Όλα σας τα λέω για να έχετε ελπίδα ότι αυτά δεν είναι λόγια που λένε αφηρημένα. Είναι μαζί μας η Θεία Χάρις. Λοιπόν, και αυτή είναι απόφαση από το Θεό. Λοιπόν, αγωνιστούμε όλοι μας να τρόπον κοινά, δηλαδή να δικαιώσουμε την ευλογία της Παναγίας μας που ανέλαβε τέτοια πρωτοβουλία για μας, τον παππού μας που έλαβε για μας τέτοιες πρωτοβουλίες, να μην τους ρεζιλέψουμε, να αποδείξουμε ότι είμαστε συνεχιστέ αυτής της παραδόσεως και έτσι με κάρχημα να μας δώσουν το πλήρωμα της ευλογίας. Αμήν. Thank you.
Ανέσαι, 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 ανέσαι